χρόνια, 15, δεν ξέρω πότε σταματούν να παίζουν ποδοσφαιρό οι ποδοσφαιριστές. Σταματήσε ο Γιώργος. Ναι. Και κάμουν σας μια πρόταση, θα πω πρωινών, απογευματινών κτλ. Ότι κόνσεπτ. Χάρη ότι... μου, καταρχήν, είναι στέκει το πράγμα που λες, γιατί ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Να μιλήσω ρεαλιστικά, να μην μιλήσω χιουμοριστικά ή οτιδήποτε άλλο. Ο Γιώργος είναι τόσο χαμηλών τόνων, που ούτε μαζί μου δεν έρχεται σε υποχρεώσεις κοινωνικές της δουλειάς που εγώ. Οφείλω, παιδί μου, να έχω μια παρουσία εκεί, ας πούμε, να του πω, πρέπει να πάω κάπου. Σπάνια έως ποτέ θα με συνοδεύσει, γιατί λέει μου, τα χωράφια τα δικά σου, θέλω να. Δεν υπάρχει λόγος. Ούτε ο καθένας δεν μπλέκεται στη δουλειά του άλλου. Δηλαδή, ούτε ο Γιώργος ζει πράγματα της δικής μου της δουλειάς, ούτε εγώ μέσα από τη δική του τη δουλειά. Είναι δύο πολύ ξεχωριστά πράγματα για τον καθένα μας αυτά. Ναι. Υπάρχει πολύ σεβασμός για το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του επαγγελματικά, παρόλο που είμαστε μαζί, ζευγάρι και αγαπιόμαστε και μια χαρά. Τώρα σε αυτή την περίπτωση όμως, όταν υπάρχει ανταγωνισμός, όταν υπάρχει το... και το ποιος μπορεί να πουλήσει πιο πολύ, αλλά είναι και το... Δεν ξέρω ρε παιδιά, είναι και το στοιχείο του reality, αυτό που είπε προηγουμένως και η Βαρβάρα. Δηλαδή, ένα ζευγάρι αναπόφευκτα στα ταξίδια του αυτά θα δείξεις πολλές τρυφερές σκηνές, θα δείξεις... Και τους τσακωμούς σου, και τα πάνω σου, και τα κάτω σου. Και θα τις δείξουν. Δεν είναι ότι θα κρατηθούν έξω. Μα γι' αυτό θα κάνουν τα ταξίδια, για να τα δείξουν. Αλλά εντάξει, παιδιά, προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Έχει 15 λεπτά που συζητούμε. Εντάξει, θα πάμε στο επόμενο, Χριστιανά μου, γιατί